κοκαλωμένη η ρωσική αεροναυτική βιομηχανία. Η Μόσχα εξετάζει το ενδεχόμενο υπενικίασης αεροπλάνων γιατί δεν έχει επιβατικά. Οι δυτικές κυρώσεις λοιπόν, ως γνωστόν, αποτρέπουν την Ρωσία από το να αποκτήσει πολλά κρίσιμα εξαρτήματα απαραίτητα για την παραγωγή αεροσκαφών. Ως αποτέλεσμα αυτού, στην Ρωσία τα προγράμματα παραγωγής νέων αεροσκαφών καθυστερούν ανησυχητικά πολύ ή πολλές φορές δεν αποδίδουν όπως αναμένονταν επειδή κάποια από τα αρχικά δυτικά εξαρτήματά τους έπρεπε να αντικατασταθούν. Το φαινόμενο αυτό δεν συναντάται μόνο με τα πολεμικά αεροσκάφη του Κρεμλίνου, αλλά και με κάποια επιβατικά αεροπλάνα που παράγονται στην χώρα. Κάποια εύστοχα παραδείγματα θυμάτων αυτών των δυτικών κυρώσεων είναι οι τύποι MC-21, Sukhoi Superjet SSJ-100, Tupolev Tavu-214 και Ilyushin IL-114-300, σύμφωνα με την ξένη The Eurasian Times. Τα ζητήματα που προέκυψαν με αυτά τα αεροσκάφη οδήγησαν σε καθυστερήσεις στις προγραμματισμένες δοκιμές, στις πιστοποιήσεις και στην έναρξη της μαζικής παραγωγής τους. Η Ρωσία κατ' επέκταση αναγκάστηκε να συνεχίσει να χρησιμοποιεί δυτικής παραγωγής επιβατικά αεροπλάνα, συγκεκριμένα των εταιριών Airbus και Boeing, αεροσκάφη τα οποία επιθυμούσε να αποσυρεί σύντομα. Σε κάποιες περιπτώσεις, η Ρωσία κατάφερε να προχωρήσει με τις αναπτύξεις κάποιων αεροσκαφών, ωστόσο το αποτέλεσμα δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Για παράδειγμα, το ρωσικό επιβατικό αεροπλάνο MC-21 έγινε βαρύτερο κατά 5,75 τόνους όταν αντικαταστάθηκαν τα δυτικά εξαρτήματά του με αντίστοιχα ρωσικά. Η αύξηση του βάρους οδήγησε όμως σε μειωμένη εμβέλεια πτήσης και μείωσε το μέγιστο υψόμετρο που μπορεί να πετάει το αεροπλάνο. Σύμφωνα με ρωσικές πηγές, το Ρωσικό Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου και η ρωσική κρατική εταιρεία Ρόστεκ είχαν ανακοινώσει επίσημα πως τα αεροσκάφη SJ-100, MC-21, Tavu-124, Baikal και IL-114-300, τα οποία αναπτύχθηκαν για να αντικαταστήσουν τον δυτικής προέλευσης στόλο αεροπλάνων, θα παραδίδονταν το 2024. Ωστόσο, η προθεσμία μεταφέρθηκε για το 2025 με 2026. Μία από τις λύσεις που προτείνουν ρωσικά μέσα στο διαδίκτυο είναι να κοιτάξει η Ρωσία αεροσκάφη φιλικών χωρών, τα οποία θα υπενικιάζουν οι ρωσικές εταιρείες εναέριων μεταφορών. Κατά πάσα πιθανότητα, εάν γίνει κάτι τέτοιο, η Μόσχα θα το κάνει σε συνεργασία με χώρες της Κεντρικής Ασίας, από τις οποίες θα παραλαμβάνει και ανταλλακτικά εξαρτήματα για τα αεροσκάφη της. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.